και νομίζω ότι αυτό αποτελεί το σημαντικό μήνυμα που δίνει ο ελληνικός λαός. Η κυβέρνηση ενισχυμένη με τη λαϊκή επιδοκιμασία θα προχωρήσει αποφασιστικά στο έργο της ανόρθωσης της χώρας και ιδιαίτερα στο έργο της ανόρθωσης της οικονομίας μας που νοσεί. Όπως είπαμε και πριν από λίγο, έκαναν δηλώσεις σε εθνικό δίκτυο για τα αποτελέσματα των εκλογών οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού. Εμείς μεταδώσαμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού, την οποία έχει κάνει νωρίτερα, περίπου στις 10 απόψε. Ο νεοεκλεγής δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κύριος Κοσμόπουλος, αναφερόμενος στην σημερινή εκλογική του νίκη, δήλωσε μεταξύ άλλων. Μου δικαιολογείται κάποια συγκίνηση. Μεγάλη νίκη. Η νίκη της Θεσσαλονίκης. Και αισθάνομαι πραγματικά βαθιά συγκινημένος για το αποτέλεσμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, τους συμπολίτες μου, για την τιμή, τη μεγάλη τιμή που μου έκανε. Και να υποσχεθώ ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια και θα επιστρατεύσω όλες μου τις δυνάμεις για να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη τους. Σήμερα ο λαός της Θεσσαλονίκης αποφάσισε. Αποφάσισε για το παρόν και το μέλλον της πόλης αυτής, της πόλης μας. Έδωσε με την ψήφο του την εντολή να προχωρήσουμε σε μια δημιουργική πορεία που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια για να γίνει. Για να γίνει η Θεσσαλονίκη μας. Αυτό που όλοι θέλουμε, πιο ανθρώπινη, πιο σύγχρονη, πιο σωστή. Για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Θεσσαλονίκη, ο υποψήφιος δήμαρχος κύριος Φατούρος δήλωσε. Συγχαίρω τον κύριο Κοσμόπουλο για την εκλογή του. Το εκλογικό αποτέλεσμα στο Δήμο της Θεσσαλονίκης είναι βέβαια οριακό. Ο λαός της Θεσσαλονίκης αντιστάθηκε όσο μπορούσε σε μια πρωτοφανή επιχείρηση πίεσης και εκβιασμού του εκλογικού φρονήματος, στην οποία επιδόθηκε η κυβερνητική παράταξη, η παράταξη του κυρίου Κοσμόπουλου. Με κάθε μέσο και με απροκάλυπτη χρησιμοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού, χωρίς κανέναν νομικό ή δεοντολογικό φραγμό. Τα σχέδια και οι επιδιώξεις της κυβερνητικής παράταξης δοκιμάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ανατράπηκαν πλήρως οι προβλέψεις για τον πρώτο γύρο. Μια σύντομη ματιά, κυρίες και κύριοι, τώρα στα διεθνή γεγονότα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα πλοία της πολυεθνικής δύναμης στον Περσικό κόλπο έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας μετά το επεισόδιο με ιρακινό πλοίο, του οποίου την πορεία προσπάθησαν να ανακόψουν αμερικανικά σκάφη ρίχνοντας προειδοποιητικά πυρά. Για το συμβάν, το οποίο επιβεβαιώθηκε και από το αμερικανικό ναυτικό, δεν υπάρχουν όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Ενώ μεταξύ στη Βαγδάτη, ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός Έντουαρτ Χιτ, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ιρακινό πρόεδρο Σαντάμ Χουσέιν, πέτυχε την απελευθέρωση αρρώστων και ηλικιωμένων Βρετανών που κρατούνται ομήρυ στο Ιράκ. Ο αριθμός των ομήρων δεν έχει καθοριστεί ακόμη, αλλά ήδη εκπρόσωποι των δύο πλευρών καθορίζουν τις λίστες με τα ονόματα των Βρετανών που θα επιστρέψουν σύντομα στο Λονδίνο. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ για να αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ως συνέχεια πρωινών επεισοδίων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, το πρωί ένας Άραβας σκότωσε με μαχαίρι 3 Ισραηλινούς και τραυμάτισε έναν σε συνοικία της πόλης. Εκτιμήσεις της αστυνομίας αναφέρουν ότι η επίθεση έγινε σε αντίπεινα της σφαγής 21 Παλαιστινίων στις 8 Οκτωβρίου. Στο Λίβανο, ο στενός συνεργάτης του στρατηγού Μισελ Αούν, Ντάνι Σαμούν, η γυναίκα του και τα παιδιά του δολοφονήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα από οπλοφόρους που έφεραν στολή ενώ κρατούνται σε κατοίκον περιορισμό από Σύρους στρατιώτες. Και ενώ ο ίδιος ο στρατηγός Αούν παραμένει στη γαλλική πρεσβεία της Βηρητού, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ελίας Χράουι, ολοκλήρωσε σήμερα τις συνομιλίες του στη Δαμασκό με τον Σύρο πρόεδρο Χαφέζ Αλ-Άσαντ, κατά τις οποίες εξέτασαν τρόπους αποκατάστασης της σταθερότητας στη χώρα. Στη Μόσχα, περισσότεροι από 30 ρωσικοί πολιτικοί οργανισμοί ενώθηκαν απόψε συγκροτώντας το μεγαλύτερο κόμμα έναντι του κομμουνιστικού. Ο νέος οργανισμός ονομάζεται Κίνημα της Δημοκρατικής Ρωσίας και αποτελείται από χριστιανοδημοκράτες, εργατικά και αγροτικά συνδικάτα και αξιωματικούς του Σοβιετικού στρατού και ζητεί την παραίτηση των ηγετών του Κρεμλίνου.
συνεδριάζει αύριο στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο θα εξεταστούν τα θέματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες των 12 στη συνάντηση κορυφής που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκυριακό 27 και 28 του μηνός στη Ρώμη. Τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Στο αυριανό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής Υπουργός των Εξωτερικών κ. Παπούλιας. Και περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Αντώνη Λάλο. Καλησπέρα σας. Με βροχές ξεκινάει η Δευτέρα στα κεντρικά και βόρεια, ενώ μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχουμε βροχές σε ολόκληρη τη χώρα, τοπικές καταιγίδες και ταυτόχρονα ενίσχυση των βορείων ανέμων από τα βόρεια και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Να περάσουμε τώρα στο χάρτη με τα αισθήματα στην επιφάνεια, όπου βλέπουμε το ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, για τη Δευτέρα περιμένουμε μια επιδείνωση του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες στις θάλασσες αυτές, που από τα κεντρικά και βόρεια θα επεκταθούν μέχρι το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι βόρειοι μέτρη και τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί, νοτιοδυτικοί μέτρη και τοπικά ισχυροί. Η θερμοκρασία σε πτώση από τα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς και αυτά στις πιο νότιες περιοχές υπηρετικής χώρας και το Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα κυμανθεί από 17 μέχρι 22 βαθμούς. Στην Αττική προς το μεσημέρι περιμένουμε να βρέξει. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί μέτρη και μετά το απόγευμα θα γίνουν βορειοανατολικοί μέτρη μέχρι ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 16 μέχρι 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται βροχή κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί μέτρη και παροδικά ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία που θα είναι σε πτώση θα κυμανθεί από 9 μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας για τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Καλή σας νύχτα.